Όταν έχεις μάθει να πρωταγωνιστείς και να είσαι σε Final Four τελικούς και να είσαι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, σίγουρα μας κακοφαίνεται λίγο τα δύο τελευταία χρόνια που δεν τα πάμε τόσο καλά. Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι εύκολο για σένα το να αντλείς κίνητρο. Πώς ξεκινάει η φετινή χρονιά στο δικό σου μυαλό? Να ξαναπάμε τον Ολυμπιακό ψηλά. Με ταπεινότητα και με πολλή δουλειά και βήμα-βήμα να τον ξαναφέρουμε ψηλά και στις επιτυχίες. Επιτυχία δεν είναι μόνο ένας τίτλος. Επιτυχία είναι να παίξει ομάδα καλό μπάσκετ, να περάσει τα play-off, κάτι που δεν κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και μετά να δούμε πού βρισκόμαστε. Τι μπάσκετ θα παίξει η ομάδα φέτος? Τι μπάσκετ θέλει να παίξει η ομάδα? Πιστεύω όλοι ξέρουμε τον coach. Θέλει να παίζει σκληρά, να έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας, με ξεκάθαρους ρόλους, ξεκάθαρη χημεία. Να είμαστε μια ομάδα σκληρή που θα παίζει πολύ σκληρή άμυνα, που θα παίζει δυνατά και που δεν θα τα παρατάει ποτέ. Είτε είσαι πάνω 10-15 πόντους σε κάτω. Η φιλοσοφία του coach, όπως ξέρουμε όλοι, είναι και εσείς από παλιότερα. Να μην παρατάς ποτέ κανένα παιχνίδι και να το παλεύεις όλα τα παιχνίδια. Αυτό είναι ίδιο και είναι χαρακτηριστικό και του δικού σου χαρακτήρα, το να μην παρετήσει. Θες να μας πεις λίγο πώς αντιμετώπισες τον τελευταίο τραυματισμό περισσότερο πνευματικά? Δεν σου κρύβω ότι ήταν πολύ πιο δύσκολος από τον πρώτο και πέρασαν πάρα πολλά το μυαλό μου. Είχα πάντα δίπλα μου την οικογένειά μου. Κάτσα τα βλακά, το σκέφτηκα, μίλησα με γιατρούς, με φυσιοθεραπευτές και τελικά στο τέλος άκουσα την καρδιά μου, το μυαλό μου και τη φλόγα που έχω για το άθλημα του μπάσκετ. Σ' αρέσει η ομάδα μέχρι τώρα, πώς τη βλέπετε στην προετοιμασία, αν και νωρίς? Έχει πολλά πράγματα να δώσει. Πιστεύω είναι ακόμα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα ούτε καν εκεί που θέλουμε. Θέλουμε πολλή δουλειά. Καλώς ή κακώς όμως πρέπει να μάθουμε να κερδίζουμε από νωρίς, γιατί η Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος, αλλά κάθε μάτς που χάνεις, το είδαμε και πέρυσι αυτό, ότι μπορεί να σε πληγώσει το τέλος. Και κοίταξε, όπως και να το κάνουμε, οι νίκες φέρνουν ψυχολογία και αυτή τη στιγμή η ομάδα θα χρειάζεται ψυχολογία. Κάθε άνθρωπος, είτε παίκτης, είτε προπονητής, οτιδήποτε, με το πέρασμα των χρόνων βελτιώνεται, αποκτά εμπειρίες, διορθώνει πράγματα. Πες μου δύο διαφορές που βλέπεις εσύ στον Γκος Μπαρτζόκα σε σχέση με την προηγούμενη θητεία του στον Ολυμπιακό. Και σε ρωτάω τώρα γιατί, ήρθε και τον Ιανουάριο ο coach, αλλά όσο να είναι, τώρα βάζει τα δικά του θέλω και τις δικές του επιθυμίες στο 100%. Είναι καταρχήν πολύ πιο έμπειρος. Μπορεί να κέρδισε την Ευρωλίγκα στην πρώτη του χρονιά, δηλαδή που είναι αξιοθαύμαστο. Αλλά έχει πλέον παραπάνω εμπειρία σε όλους τους τομείς. Και ξέρει απ' έξω και ανοιχτά την ομάδα και το DNA αυτής της ομάδας και τους παίχτες της ομάδας. Και η ψυχολογία του είναι ίδια και ακόμα καλύτερη. Όσον αφορά το τι θέλει από την ομάδα, από τους παίχτες, από όλα. Δηλαδή, όταν το έχεις ξανακάνει και έχεις πετύχει, ξέρεις τον τρόπο να το ξανακάνεις. Έχοντας κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα σου και μια δήλωση που έκανε πρόσφατα ο Νίκος Γκάλης, ότι αν μου έλεγαν να παίξω σε άδειο γήπεδο θα τρελαινόμουν, γιατί εγώ παίζω για τον κόσμο. Παίζεις και εσύ για τον κόσμο. Ναι. Και εγώ παίζω. Όλοι. Και πιστεύω οι περισσότεροι. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε μπάσκετ. Στις δύσκολες στιγμές με όλη αυτή την πανδημία με τον κορονοϊό να δώσουμε λίγο. Να γεμίσουμε τον ελεύθερο χρόνο από πολύ κόσμο και να τους δώσουμε θέαμα και διασκέδαση και λίγο χαρά στη ζωή τους. Και εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, να παίζουμε μπάσκετ και να διασκεδάζουμε τον κόσμο από την τηλεόραση. Μακάρι να τελειώσει όλο αυτό και να ξαναγυρίσει στα γήπεδα. Ως πατέρας 5 παιδιών, σε φοβίζει. 6. 6 παιδιών, συγγνώμη. Σε φοβίζει η αβεβαιότητα και όλο αυτό που κουβαλάει, το άγνωστο που κουβαλάει ο κορονοϊός? Ναι, σίγουρα μου φοβίζει γιατί λόγω των παιδιών, αλλά. Είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος και αυτό προσπαθώ να περάσω και στα παιδιά. Ότι θα το προσπεράσουμε, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί και θα το προσπεράσουμε. Πολλές φορές στη ζωή πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα που σου να μην σ' αρέσουν για να περάσεις καλά κάποια στιγμή στη ζωή σου.
Ωστόσο, η καραντίνα σου έδωσε την ευκαιρία να περάσεις αρκετό χρόνο με τα παιδιά, επειδή η ζωή του αθλητή είναι συνήθως μακριά το σπίτι. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Ισχύει. Τώρα λίγο έχω κακομάθει και μου κακοφαίνεται όταν φεύγω τα παιδιά. Είχα τη δυνατότητα να περάσω πολύ χρόνο, να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί και τα παιδιά να με έχουν πολύ χρόνο σπίτι που δεν το περίμεναν. Και πραγματικά το απόλαυσα από πλευράς οικογένειας, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο για όλο τον κόσμο, για τις δουλειές τους, για την καθημερινότητα, δεν είναι κάτι το ευχάριστο. Χωρίς να θέλω να το επικεντρώσω στον Παναθηναϊκό, το γεγονός ότι ο Διαμαντίδης με τον Αλβέρτη ασχολούνται με τα δρόμενα σε οργανωτικό επίπεδο της ομάδας, ότι ο Φασούλας με το Ρετζιά και το Φάνη και άλλους πολλούς θέλουν να μπουν στην ΕΟΚ, ότι ο Ντικούδης και ο Τσαρτσαρής επίσης θέλουν να εμπλακούν. Πώς σου φαίνεται αυτή η δραστηριότητα των πρώην παιχτών? Είναι αυτό που έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι οι παίχτες, μιλάμε για πολύ ψηλού επίπεδου παίχτες, με μπασκετικό IQ, που έχουν περάσει από όλες τις καταστάσεις, που έχουν κερδίσει τίτλους. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, ξέρουν καλά τα πάντα γύρω από τον μπάσκετ και πρέπει με τη γνώση τους και με την εμπειρία τους να μπουν στον μπάσκετ για να βοηθήσουν τον μπάσκετ να εξελιχθεί. Αυτό βλέπουμε γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν γινόταν στην Ελλάδα. Πλέον πρέπει να γίνει και εδώ και πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει τον μπάσκετ.